Κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, με την πρόταση δυσπιστίας που καταθέσατε, δεν κάνετε τίποτα άλλο από το να φέρνετε στο προσκήνιο με τον πιο θορυβώδη τρόπο την απόλυτη αμηχανία σας όταν βλέπετε να επιλύονται θέματα μεγάλα και κρίσιμα, θέματα που εσείς δημιουργήσατε και δεν είχατε την τόλμη να τα αντιμετωπίσετε. Από μια κυβέρνηση της αριστεράς για την οποία ήσασταν βέβαιοι ότι θα αποτελούσε σύντομη παρένθεση. Καταδεικνύει επίσης η πρότασή σας το απόλυτο πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο αρχηγός σας, ο κύριος Μητσοτάκης. Ξέρει τόσο ο ίδιος όσο και οι περισσότεροι από εσάς ότι η συμφωνία με την κυβέρνηση των βόρειων γειτόνων μας είναι μια συμφωνία έντιμη, μια συμφωνία που βρίσκεται σε αντιστοιχεία και αναλλαγικότητα με τα πραγματικά δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί την τελευταία 25ετία. Αλλά δέσμιος όπως είναι στη σκληρή γραμμή που του επιβάλλουν οι ακραίοι του κόμματός σας, δέσμιος επίσης στη λαϊκιστική ισοπεδωτική αντιπολίτευση που έχει επιλέξει να κάνει σε όλα τα θέματα, δεν διστάζει πλέον να χρησιμοποιεί ένα εθνικό θέμα καθαρά για μικροπολιτική σκοπιμότητα. Διότι αγαπητοί συνάδελφοι, τι άλλο από μικροπολιτική σκοπιμότητα δείχνουν οι συνεχείς αλλαγές στις τοποθετήσεις της Νέας Δημοκρατίας κατά το τελευταίο διάστημα ανάλογα με το που έβλεπε ότι πηγαίνουν τα πράγματα. Τι άλλο δείχνει η παναχώρηση ακόμα και από τις θέσεις τις οποίες ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης και η παράταξή του είχαν υπηρετήσει στο παρελθόν. Μοναδική σταθερή στάση σας, συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, το τελευταίο διάστημα είναι η απόλυτη άρνηση, για να μην πω υπονόμευση, της εθνικής προσπάθειας. Εμείς με τη συμφωνία διατηρήσαμε άθικτες τις κόκκινες γραμμές του εθνικού συμφέροντος, πετύχαμε την καθιέρωση ονόματος έργα όμνες, την αλλαγή του συντάγματος των Σκοπίων, την εγκατάλειψη του αλυτρωτισμού, τον τερματισμό μιας προσπάθειας παραχάραξης της ιστορίας. Πρέπει όμως να γίνει σαφές ότι η συμφωνία που πετύχαμε είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης και συμβιβασμού. Δεν επιβάλαμε τους όρους μας, δεν μας επέβαλαν τους όρους τους. Υπήρξε σεβασμός στις αξίες και την αξιοπρέπεια και τη δική τους και τη δική μας. Έτσι ώστε, εκτός των άλλων, να μπορεί η συμφωνία να γίνει αποδεκτή από τους δύο λαούς και κυρίως βιώσιμη στον χρόνο. Υπό την έννοια αυτή είναι και μια νίκη της διπλωματίας, της συνεννόησης και καλής γειτονίας και είναι ταυτόχρονα μια ήττα της πατριδοκαπηλείας και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Κύριε συνάδελφοι, ο ελληνικός λαός βλέπει και κρίνει, όπως βλέπει και τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα που έχει η κυβέρνηση αυτή, όχι μόνο στα λεγόμενα μεγάλα θέματα, με τη χώρα για παράδειγμα να βγαίνει επιτέλους από το βραχνά των μνημονιών, αλλά και στις επιμέρους πολιτικές. Και επιτρέψτε μου δύο λόγια για τον τομέα που υπηρετώ, τον αγροτοδιατροφικό. Παραλάβαμε, κύριοι συνάδελφοι, ένα χάος. Μια διαχείριση κοινοτικών πόρων με πρόστιμα και καταλογισμούς που έφταναν τα 3 δις και τους αγρότες να μην ξέρουν πότε θα πληρωθούν και πόσα θα πάρουν. Όχι μόνο βάλαμε τάξη και σταματήσαμε τα πρόστιμα, αλλά και μπήκαμε στη διαδικασία απομείωσης μέσα από διαπραγματεύσεις. Χθεσινό παράδειγμα, η αποδοχή της Επιτροπής της πρότασής μας για την μείωση των καταλογισμών των συνεταιρισμών. Μια μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε μια πορεία μπροστά μας, θα τα ξαναπούμε. Το ίδιο έγινε και με το πακέτο Χατζηγάκη. Θα γίνει αύριο και με τα υπόλοιπα. Αυτά κάνουμε εμείς. Δεν κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από τα συρτάρια, κάτω από τα χαλιά, όπως κάνατε εσείς τόσα χρόνια. Έχουμε συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο για τον αγροτικό χώρο. Το έχουμε καταθέσει ήδη στους θεσμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτοβουλίες που συζητούνται αυτή την ώρα σε όλα τα φόρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι υπηρετούμε με αυτό? Πρώτον, τη διασφάλιση επάρκειας σε βασικά προϊόντα ποιοτικά για τους κατοίκους και τους επισκέπτες αυτής της χώρας. Δεύτερον,
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τροφίμων σε διεθνές επίπεδο μέσω της προστιθέμενης αξίας. Και τρίτον, την παραγωγική, κοινωνική, πολιτισμική και πληθυσμιακή επανατοποθέτηση της υπαίθρου. Και με ποια εργαλεία? Με την πλήρη αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 ύψους 6 δις ευρώ. Η πλειοψηφία των αναπτυξιακών δράσεων έχει ήδη προκηρυχθεί. Μέχρι σήμερα 2,5 δις ευρώ, ενώ ακόμη 1,5 δις ευρώ αφορούν συνεχιζόμενα έργα, δηλαδή το 70% της δημόσιας δαπάνης των προγραμμάτων έχει δεσμευτεί. Έχουμε προχωρήσει δε σε πληρωμές που έχουν φτάσει στα 2 δις, δηλαδή στο 35%. Υπηρετούμε επίσης στον χώρο και με παρεμβάσεις στο κόστος παραγωγής, όπως είναι η χρήση του εργόσιμου και της κάρτας του αγρότη με χαμηλό επιτόκιο. Είχατε ακούσει ποτέ επιτόκια και ιδιαίτερα στον αγροτικό χώρο γύρω στο 4%. Με παρεμβάσεις στη λειτουργία της αγοράς, όπως είναι η υπεράσπιση της εθνικής ταυτότητας των προϊόντων της ζωικής παραγωγής με την υποχρεωτική αναγραφή και η πληρωμή των ευαίσθητων καινοπών προϊόντων σε 60 ημέρες. Αλλά δίνουμε και μάχες μέσα από τις συμμαχίες που έχουμε συνάψει με άλλα κράτη-μέλη για την αυστηρή στοχοθέτηση της χρήσης και την άριστη αξιοποίηση της κοινής αγροτικής πολιτικής μετά το 2020. Για το λόγο λοιπόν αυτό επιμένουμε. Πρώτον, να μην μειωθεί ο προϋπολογισμός της κοινής αγροτικής πολιτικής. Δεύτερον, να μην υπάρξει πλήρης εξωτερική σύγκληση των άμεσων ισχύσεων. Ακούστε κύριοι συνάδελφοι, καταφέραμε ήδη να την αποφύγουμε και ήταν ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Γιατί αν γινόταν η εξωτερική σύγκληση με τον τρόπο που έγινε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και είχατε εσείς συμφωνήσει που χειριζόσασταν τότε τα συγκεκριμένα θέματα, ξέρετε τι απώλεια θα είχαμε? Περίπου 746 εκατομμύρια ευρώ, ενώ με τη διαπραγμάτευση που κάνουμε εμείς διασφαλίσαμε ότι τουλάχιστον θα είναι ένα ποσό πάνω από τον διπλάσιο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ουσιαστικά θα έχουμε μία απώλεια της τάξης των 140 εκατομμυρίων σε βάθος 7 ετίας, όταν θα ερχόταν τα 700, θα χάναμε τα 750 εκατομμύρια. Επίσης, επιδιώκουμε να αποτραπεί κάθε ιδέα για μικρού βαθμού συγχρηματοδότηση των άμεσων ενισχύσεων από εθνικούς πόρους, γιατί αυτό θα ανοίξει την πόρτα της επαναθηνικοποίησης. Και είναι θετικό το ότι υπάρχει δέσμευση του Επιτρόπου ότι δεν θα μπει τέτοιο θέμα. Αντιλαμβάνεστε εσείς για τις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ότι δεν θα μπορέσουν να αντέξουν στον ανταγωνισμό της χορήγησης εθνικών πόρων στον αγροτικό χώρο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και κυρίως απευθύνομαι στους συναδέλφους της αντιπολίτευσης, αυτά και πολλά άλλα κάνουμε εμείς. Αυτή η κυβέρνηση σε όλους τους τομείς, αντίθετα με όσα υποστηρίζει η λυσόδης προπαγάνδα, έχει μετρήσιμα αποτελέσματα, έχει αποτελεσματικότητα, χαράζει δρόμους, δημιουργεί προοπτική. Και ξέρετε γιατί? Ξέρετε ποιο είναι το μυστικό? Εμείς είμαστε στην πολιτική όχι γιατί περιμέναμε διακαώς για να απολαύσουμε τα προνόμια της εξουσίας, όχι γιατί αυτό επέβαλε η προσωπική φιλοδοξία και η οικογενειακή παράδοση. Είμαστε στην πολιτική από πάθος για να βελτιωθεί η ζωή του πολίτη και για να έχει ένα καλύτερο μέλλον η χώρα. Αυτό είναι το κριτήριό μας, αυτό είναι το κίνητρό μας. Γι' αυτό έχουμε και την τόλμη να παίρνουμε πρωτοβουλίες και να φέρνουμε λύσεις ακόμη και για θέματα γεμάτα αγκάθια, όπως είναι αυτό των σχέσεών μας με τη γειτονική χώρα. Και τις πρωτοβουλίες αυτές είμαστε βέβαιοι ότι η ιστορία θα τις αξιολογήσει με πρόσημο θετικό, όπως θα αξιολογήσει και την ανεύθυνη στάση άλλων. Ας έχουν λοιπόν υπόψη τους ότι ο πολιτικός γίνεται ηγέτης
από τις αποφάσεις που παίρνει και από τη στάση που κρατάει όταν έρχεται η κρίσιμη ώρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.